Θα κλείσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με ένα θέμα αθλητικού ενδιαφέροντος, μιας και στο στούντιο του Aegean Voice 107,5 έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρωταθλητή Ελλάδας, τον Πέτρο Παπαϊωάννου, αλλά και τον κύριο Πλάτωνα Τομπά, που είναι υπεύθυνος για το στίβος στον Παναξιακό Αθλητικό Όμιλο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ, καλώς σας βρήκα. Κύριε Τομπά, βλέπω τον Πέτρο Παπαϊωάννου στο νησί. Γιατί βρίσκεται εδώ? Καταρχάς να μας πει τι εστί Πέτρος Παπαϊωάννου. Ναι, είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος στα 1500 μέτρα. Είναι ο αθλητής μας πια. Ανοίξει τη δύναμη του Παναξιακού. Πολύ ωραία. Ναι, είναι μέλος της εθνικής ομάδος. Mm-hmm. Είχε βγει τρίτος Μεσογειακούς. Κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 1500 στο Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών. Μια εξαιρετική κούρσα. Αυτό ισοδυναμεί και με ένα δεύτερο χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία του K23. Και τη δεύτερη μέρα στα 800 μέτρα ήρθε δεύτερος στο K23 και τρίτος στον ανδρών. Μάλιστα. Δηλαδή μέσα σε δύο μέρες μας χάρισε 4 μετάλλια. Φοβερός, δύο μπράβο. Χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάρκινο. Είναι ένα παιδί το οποίο μας βοηθάει σε πάρα πολλά αγωνίσματα, στα 4x400, στα 800, στα 1500, και η μεγάλη έκπληξη έγινε και φέτος, πήγε στον ανώμαλο δρόμο και βγήκε έβδομος σε 10 χιλιόμετρα, έτσι, χιλιόμετρα ανωμάλου. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Φαίνεται. Αγαπάει τον Παναξιακό, έδεσε με την ομάδα. Ναι, να μας πει. Αγαπάει πέτος. Τους μικρούς αθλητές, τους μικρούς πρωταθλητές που είναι στο σύλλογο, τους βοηθάει πάρα πολύ. Να φανταστείτε ότι στο διασυλλογικό ανδρών γυναικών στη Μήλο θυσίασε την προσωπική του επίδοση για να βοηθήσει έναν αθλητή δικό μας του K18. Μάλιστα. Για να κάνει ρεκόρ. Και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με τη συνεργασία. Από πότε, Πέτρο, είσαι στον Παναξιακό? Εγώ είμαι από πέρσι, τον Οκτώβριο, που ήταν μεταγραφική περίοδος. Θέλω δηλαδή να πω ότι είμαι κάτι μήνες και πραγματικά νιώθω τον Παναξιακό σαν οικογένειά μου. Έχουμε. Γιατί επέλεξες το Παναξιακό? Συνεργασία. Πώς έγινε η... Εμένα βοήθησε και λίγο ο Αντρέας ο Δημητράκης που ήταν στο σύλλογο του Παναξιακού. Ναι, 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 βεβαίως. Πρωταθλητής. Βοήθησε πολύ. Γνώρισα τον κύριο Πλάτωνα, δεθήκαμε κατευθείαν. Και έχουμε μια άψογη συνεργασία και είμαι πάρα πολύ. Το βλέπω και από τις δύο πλευρές, γιατί ναι, ναι, αν κρίνω και από αυτά που μας είπε ο κύριος Τομπάς, η συνεργασία ναι, 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 είναι άψογη μεταξύ σας. Ναι, ναι. Από πού είσαι? Εγώ είμαι από Αθήνα. Γαλκίδα, ας πούμε, κατάγει το ωραία. Ο πατέρας. Έχει και μια ρίζα από το Σκαδό, ναι, έτσι. Έχει και μια ρίζα από το Σκαδό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί. Τώρα θα μένεις εδώ στο νησί, βοηθάει, βοηθάει ο Πέτρος εκτός? Όχι, από... ο Πέτρος ήρθε για μια μίνι διακοπές, ήθελε να γνωρίσει το νησί καλύτερα, το γήπεδο, να κάνει προπόνηση με τα παιδιά, να φωτογραφηθεί με τα παιδιά, να γνωρίσει όλη την ομάδα, τους προπονητές. Και ήρθε να γνωρίσει το νησί περισσότερο. Είμαι στην Αθήνα, μένει, προπονείται με τον κύριο Καρέ, ο οποίος είναι προπονητής εθνικής ομάδος και αυτός. Βέβαια. Και προπονητής Μαρίας Κάσου. Γιατί υποχρεώσεις είναι πολλές. Παρακολουθεί εκπροπονητική στην Αθήνα. Εντάξει, είναι εκεί η βάση του. Τώρα, εμείς μείναμε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ειλικρινά δεν το περίμενα, ότι μας φιλοξένησαν τον Πέτρο, πάρα πολλοί είναι αξιώτες, δηλαδή και το ξενοδοχείο του κυρίου Κατσαρά και τα εστιατόρια, το Σαρί Σταβέρνα, το Απανέμι στη Μουτσούνα που κάνανε την εκδρομή τους χθες. Μπράβο, μπράβο. Το Ντάλ Προφεσόρε, το Μεζέ Μεζέ σήμερα, το Αποστόλη το βράδυ, αύριο το Ελληνικό, μεθαύριο το Μεταξύ μας. Θα φάτε καλά, από ό,τι κατάλαβα. Πραγματικά, προσωπικά έναν μας κάνανε το τραπέζι όλοι οι άνθρωποι. Αυτοί ήταν φιλόξενοι από την καρδιά τους. Πάντα είναι έτσι τα μαγαζιά της Νάξου. Έτσι είναι, ναι, και αυτό μας ικανοποίησε ιδιαίτερος σαν Παναξιακός. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε δημόσια. Εσένα πώς σου φάνηκε η φιλοξενία, Πέτρο? Δεν υπάρχουν εδώ οι άνθρωποι, φιλοξενία, τα μέρη, δεν είχα έρθει και στην Νάξο. Και δεν έχω λόγια για το πώς μας φιλοξένησαν, το πώς μας περιποιούνται. Είμαι πραγματικά... Είσαι ενθουσιασμένος ό,τι βλέπω και με την Νάξο και με τη φιλοξενία. Είναι και, θέλω να συμπληρώσω, ότι είναι και μικρό στην ηλικία. Δηλαδή μικρό. Αποτελεί ένα του 2003. 21 χρόνια. Δηλαδή έχει μέλλον μπροστά του. Έχει μέλλον. Έχει μέλλον. Πραγματικά είναι στα πρώτα του βήματα βασικά αγωνιστικά. Έχει μέλλον.
και αξίζει και να βοηθηθεί, αλλά και να ανέβει. Mm-hmm. Και να βοηθήσει και ναι. το σύλλογο. Τι περιμένουμε στο επόμενο διάστημα, τι... Εγώ τώρα μπαίνω σιγά σιγά στην προετοιμασία μου. Από 20 μέρες που ήμουνα σε μια συντήρηση, σε μια, έτσι να το πω, πιο χαλαρά, πιο χαλαρά. Ξεκινάω πάλι την προετοιμασία. Έχουμε τα πρώτους αγώνες, θα είναι τα 5 χιλιόμετρα στην Αθήνα, που είναι ο Μαραθώνιος, και γίνονται τα 5 και τα 10, εκεί που θα συμμετέχω. Είναι και η Αγιοπελαγίτικη 12 Οκτωβρίου. Α, η Αγιοπελαγίτικη γίνεται 12 Οκτωβρίου με την ομάδα. Ναι, ναι, στη Λέρο. Mm-hmm. Που ήδη έχω αρχίσει κάνω προπονήσεις. Μετά έχουμε τον ανώμαλο δρόμο. Και μετά πιο Φεβρουάριο κλειστό, και μετά ανοιχτό που κυνηγάω όριο για πανευρωπαϊκούς. Α, μάλιστα. Πολύ να ωραία. Πάω στο Πανευρωπαϊκό K23 κατηγορία. Ναι. Και μετά θα έχουμε και κάποια meeting. Θα έχουμε, είναι η χρονιά φέτος γεμάτη. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα, είναι γεμάτη η χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Για τον Παναξιακό πλέον αγωνίζεσαι, ναι, ναι, ναι. Ναι, και στο Αιγαιοπελαγίτικο που θα πάτε, στους Αιγαιοπελαγίτικους που θα γίνουν στη Λέρο. Στη Λέρο θα γίνουν, ναι. Ξανά με το πανελλήνιο πρωτάθλημα ανοιχτού με τον Παναξιακό, πάλι... και κλειστού και ανοιχτού. Έχει Φεβρουάριο κλειστό, ανοιχτό έχει τον Ιούλιο εκεί που τα βάζουν τις ημερομηνίες. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θέλω να ευχηθώ καλή συνεργασία να έχετε. Βλέπω ότι έχει ξεκινήσει από γεραίες βάσεις και από αμοιβαία έτσι και συμπάθεια. Και θέλω να πω ότι αλήθεια δεν τους βλέπω μόνο σαν συνεργάτες και σαν πρώτο, τους βλέπω σαν οικογένειά μου και το λέω μέσα από την καρδιά μου ότι με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και αυτή η αντιμετώπιση δεν την έχω ζήσει πουθενά αλλού. Και αλήθεια. Θέλω να ευχαριστήσω τον Παναξιακό. Κάθε τι προσωπικά μαζί που πήγαμε μας βοήθησε, όλα τα ονόματα που αναφερθήκανε. Και πραγματικά θέλω να σε την καρδιά μου που ευχαριστώ. Mm-hmm. Εσείς, ναι. Εντάξει, είναι ένας αθλητής σε κόσμημα πιστεύω, για τον αθλητισμό, για τον κλασικό αθλητισμό. Και είστε πολύ χαρούμενος. Είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Που έχετε τον, είμαστε πολύ τυχεροί. Πέτρο τον Παπαγιάννη. Ναι, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Ναι. Και, να πω κιόλας ότι όλα αυτά συμμετέχουν, που για μένα αυτό ήταν όνειρο, δηλαδή να προσπαθώ να βοηθάω τους φίλους μου και αυτά. Έχω έρθει και με δύο φίλους μου εδώ και όλοι τους που έχουν περιποιηθεί, και τους δύο φίλους μου ανεξαρτήτως αθλητισμού, ανεξαρτήτως είναι δύο φίλοι μου από μικρή που είμαστε στο σχολείο και τους έχουν περιποιηθεί άψογα. Η παρέα του. Ναι, η παρέα του. Και θέλω να πω ευχαριστώ εκ μέρους και των παιδιών που δεν είναι εδώ. Να μάλιστα. Σας το πω, να σας το μεταφέρω εγώ. Εύχομαι η πορεία στο Παναξιακό να σημαδευτεί από πολύ μεγάλες επιτυχίες, με πολλά χρυσά και το πανευρωπαϊκό που είναι ο στόχος σου από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ο βασικός στόχος. Mm. Ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ σήμερα για την γνωριμία που κάναμε. Καλές επιτυχίες. Θα είμαστε εδώ και θα τις μεταδίδουμε τις επιτυχίες σας. Να είστε καλά.